την καθιερωμένη βασιλοπιτά της έκοψε φιλόπτωχος αδερφός της κυρίων Εμέλεια Σερών. Η πρόεδρος Μαρίνα Μακενατζή και η γραμματέα της αδερφότητας Νόνη Πασχαλίδου ευχήθηκαν η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από τη χρονιά που έφυγε. Μετά από την ευλογία της Εκκλησίας, εύχομαι αυτή η χρονιά να είναι μια καλύτερη χρονιά, διότι όλος ο ελληνικός λαός πέρασε πάρα πολύ δύσκολες μέρες, πολύ δύσκολες μέρες, και εύχομαι ολόψυχα να σταματήσουν με το 2015, διότι πλέον δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Ακριβώς. Το εύχομαι ολόψυχα. Λοιπόν, υγεία και ό,τι καλύτερο για τον Έλληνα που δεινοπάθησε τον τελευταίο καιρό. Μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Εμέλειας αναφέρθηκε στις δράσεις της αδερφότητας, αλλά και στα προβλήματα που υπάρχουν στη φιλόπτωχο εξαιτίας της κρίσης. Ο σκοπός της αδερφότητος, και αυτός άρχισε και συρρυκνώνεται, διότι δυστυχώς έχουμε ανελαίτη φορολογία. Ο έμφυα. Εμείς δεν έχουμε επιδότηση του κράτους κρατική, ούτε το 1 τέταρτο του ευρώ έχουμε πάρει μέχρι στιγμής. Όλα εξιδίων. Mm-hmm. Αυτά όμως όταν φορολογούνται αγρίως, δεν μένει, όπως καταλαβαίνετε, περιθώριο κανένα. Έχουμε μια οικοκυρική σχολή που φοιτούν οι νεαρές μαθήτριες τελείως δωρεάν. Και τα λεωφορεία ακόμη που μεταφέρονται τα παιδιά αυτά είναι πληρωμένα από την Εμέλεια. Λοιπόν, είναι ώρες σχολείου, η σχολή μας αρχίζει από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 1.30 το μεσημέρι και με μηδενικά έξοδα των παιδιών. Από εκεί και πέρα, φιλόπτωχος αδελφότης κυριών, τι θα πει αυτό? Ο πρωταρχικός σκοπός μας είναι η φιλανθρωπία. Βασκόβουν περίπου τα χέρια και είναι αδύνατο να τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα με αυτή τη φορολογία, την εξοντοτική. Εμείς έχουμε κάποιες οικογένειες που έχουν απόλυτη ανάγκη από αυτό το μηνιαίο, γιατί υπάρχουν οικογένειες που τις βοηθούν, όχι πολλές, μέχρι εκεί που μπορούμε, που φτάνουμε, διότι αλλημονόμως μετά. Λοιπόν, αυτά τα βοηθήματα πώς θα αφήσω εγώ τη γιαγιά που έγινε τώρα πριν από 10 χρόνια αρχίσαμε, τώρα είναι 95 χρονών, χωρίς το γαλά τους και το ψωμάκι της? Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Είναι αρκετές αυτές οι οικογένειες, οι άνθρωποι που χρήζουν βοήθεια, κύριε Μακρύτσι? Περίπου εμείς, τουλάχιστον ανελιπώς, βοηθούμε 15 οικογένειες. Αλλά έκτακτα βοηθήματα και η κοινωνική λειτουργή του νοσοκομείου Σερών θα σας πούν ότι έκτακτο συμβαίνει, πάντοτε μας παίρνουν. Προχθές πέθανε κάποιος, δεν είχαν λεφτά να τον θάψουν. Τι θα τον έκαναν τον άνθρωπο? Τον βοηθούσαμε να πάει στη Θεσσαλονίκη να κάνει την αγωγή που έπρεπε κτλ. Όταν πέθανε, ήθελε έξτρα έξοδα. Όλα αυτά χρειάζονται λεφτά. Πώς θα γίνουν? Mm-hmm. Οι καταστηματάρχες κάτω, που είναι τα δικά μας τα έσοδα, που κινείται η σχολή, άρχισαν και δεν μπορούν οι άνθρωποι, όπως γίνεται σε όλη την αγορά. Μη μπορώντας αυτοί οι άνθρωποι, πώς θα λειτουργήσουμε εμείς? Δεν μπορούμε να πληρώσουμε μισθούς υπαλλήλων, δεν αρχίζουμε πλέον και μπαίνουμε σε μια στενοπό.